Ξεκινήσουμε από εσάς, γιατί το θέμα είναι όλο και συζητάμε τι θα γίνει, πού πάει αυτή η ιστορία με την αξιολόγηση. Ο Πρωθυπουργός μέσω αυτής της δήλωσης που έκανε στο Έθνος ότι είναι η πρώτη φορά, λέει, που δεν εφαρμόζουμε μέτρα περιμένοντας να μας δώσουν κάτι μετά, αλλά ακριβώς το αντίστροφο. Θα κλείσει η συμφωνία, θα ψηφίσουμε μέτρα και αντίμετρα, τα οποία θα εφαρμοστούν, λέει, μετά το 19. Και αυτά με την προϋπόθεση, δηλαδή, ότι θα συζητηθεί το θέμα του χρέους. Δηλαδή, πάμε σε αυτό που λέτε συνεχώς, ότι δεν θα συμφωνηθεί τίποτα εάν δεν συμφωνηθούν όλα. Και πόσο αισιόδοξοι είστε ότι όλο αυτό το σενάριο πάει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί συνέχεια καθυστερήσεις ζούμε. Νομίζω, κύριε Δάρα και κύριε Δαράκη, ο Απρίλιος θα είναι μήνας εξελίξεων, χωρίς αμφιβολία. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε συμπυκνωμένα πράγματα μέσα στον Απρίλιο. Δηλαδή, έχουμε το Eurogroup της επόμενης εβδομάδας, έχουμε τη σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου 21 με 23 Απρίλια. Θα έχουμε τα τελικά αποτελέσματα. Και ίσως και έκτακτο Eurogroup, όπως έλεγε. Για το πρωτογενές πλεόνασμα και πιθανά έκτακτο Eurogroup. Ναι, ναι. Τι σημαίνουν όλα αυτά, δηλαδή, νομίζω ότι πρέπει κανένας να αντιληφθεί ορισμένα πράγματα. Η χώρα μας είναι μια μικρή χώρα. Το ΑΕΠ, αν δεν κάνω λάθος, είναι κοντά στο 2% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί λοιπόν τόση μεγάλη επιμονή, θα έλεγα, σε κατά τεκμήριο δογματικές απόψεις σε ένα πρόγραμμα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο και ένα πρόγραμμα το οποίο τα αποτελέσματα του είναι, είναι με ερωτηματικό. Είναι. Θα σας πω. Πώς έρχεται ένας οργανισμός, ναι, ο οποίος πέφτει σε μία χρονιά κοντά στο 3% έξω, γιατί σας θυμίζω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έλεγε για πλεόνασμα μείον 0,5 με στόχο 0,5 και το πλεόνασμα θα είναι, από ό,τι τουλάχιστον λέγεται, πάνω από 2%. Πώς έρχεται λοιπόν και απαιτεί, ειδικά σε κρίσιμα ζητήματα, γιατί ξέρετε πως αυτά είναι τα εργασιακά, την μείωση των συντάξεων κλπ. Με τέτοια επιμονή. Κοιτάξτε, νομίζω ότι η ερμηνεία σε αυτό είναι πολιτική ερμηνεία. Είναι ερμηνεία που αφορά πρώτον και το Ευρωπαϊκό Φόντο, δηλαδή η Ευρώπη θέλει, θα έλεγα, έναν εταίρο στο εσωτερικό της, ο οποίος κατά τους βόρειους, να το πω έτσι, και σκληρούς, μπορεί πράγματι να σηκώσει το μαστίγιο και να επιβάλλει τέτοιου είδους μέτρα. Θέλει να πάει σε άλλη κατεύθυνση. Σε άλλη κατεύθυνση, τι εννοείτε? Τι θέλω να πω? Ότι η Ευρώπη αυτή, ναι, έχει πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες αν συνεχίσει να επιμένει δογματικά στη μονοπλευρή λιτότητα. Ότι θα έλεγα αυτό που εν πάση περιπτώσει αριστερές δυνάμεις ή και κεντροαριστερές δυνάμεις εκφράζουν. Ναι, με έναν ορισμένο τρόπο. Στη σκέψη σας είπατε δύο πράγματα. Το ένα, ότι μήπως θέλει κάποιον που θα του επιβάλλει. Ναι. Και υπάρχει η αντίληψη που λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο καλύτερος, γιατί μπορεί με ευκολότερο τρόπο σε κοινωνικό επίπεδο να περάσει τέτοιου είδους μέτρα από τη δεξιά ή οποιοδήποτε άλλος χώρος. Και το δεύτερο είναι ότι ποιο από τα πράγματα τα οποία διαπραγματευτήκατε είναι σε αυτή την κατεύθυνση που λέτε αντίστασης ουσιαστική στη δομή του, στα ζητούμενά τους. Δηλαδή, μπορώ να καταλάβω αντί για 150 ή 75 και να κλείσουμε κάπου στη μέση. Αλλά δομικά, στην ουσία αυτής της πολιτικής που καταγγέλλεται, ποια ήταν αυτό που κάνατε? Κύριε Δαράκη, ξέρετε ότι η αμφισβήτηση του νεοφιλελευθερισμού δεν είναι υπόθεση μιας χώρας και δεν είναι προσπάθεια η οποία ιστορικά δικαιώνεται, ας πούμε, μέσα σε κάποια 24 ώρα. Συνεπώς, εγώ νομίζω ότι και στο φόντο της λογικής προσπάθησα να πω ότι βρισκόμαστε σε μία σύγκρουση, διότι η δικιά μου εντύπωση, μπορεί και να κάνω λάθος, είναι ότι μια δύναμη κυβερνητική, η οποία εν πάση περιπτώσει λέει διαφορετικά πράγματα σε σχέση και με την αρχιτεκτονική της Ευρώπης και με τον προσανατολισμό της, έστω και αν δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να τα ανατρέψει, είναι μια δύναμη που είναι ενοχλητική τουλάχιστον. Άρα λοιπόν θέλουν να την ανατρέψουν. Συνεπώς, όχι, θα σας πω. Εγώ δεν μπορώ να γίνω, πώς να το πω έτσι, προάγγελος
εξελίξεων τέτοιων ή άλλων σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που λέω είναι μια πολιτική εκτίμηση και μάλιστα θα πρόσθετα και κάτι ότι αυτή συντονίζεται και στο εσωτερικό, γιατί βλέπουμε μια κινητικότητα τις τελευταίες μέρες με μια προσπάθεια, θα έλεγα, των προθήμων. Μιλάτε για τις δηλώσεις του κ. Σιμίτη, μιλάτε για τη συνέντευξή του, μιλάτε για τον κ. Στουρνάρα, μιλάτε για αυτούς. Βεβαίως. Για όλο αυτό το οποίο εξελίσσεται. Και θα δούμε πού ακριβώς θα. Εννοείται ότι είναι κάτι στοχευμένο, είναι κάτι που το έχουν φτιάξει επίτηδες. Να καταλάβω. Κύριε Δαραγκή, ξέρετε ότι είμαι. Είστε προσεκτικός. Είμαι μακριά από το να κάνω δίκη. Ναι, αλλά αυτές ήταν οι τοποθετήσεις. Δεν είναι καινούργιες. Ούτε του κύριου Σιμίτη είναι καινούργια, ούτε του κύριου Στουρνάρα. Αυτές ήταν οι θέσεις. Είχατε δει 13 χρόνια τον κύριο Σιμίτη στην τηλεόραση, αν δεν συνέβη. Άρα λοιπόν λέτε ότι είναι μια. Κάτι συμβαίνει λοιπόν. Η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ όμως βγήκε και μίλησε για αυτή τη συμμαχία των προθήμων. Ανασύρει, λέει, φαντάσματα παλιού πολιτικού συστήματος. Που δεν έχει κανένα λόγο, λέει, φανερό μοναδικό στόχο, το μέτωπο στο ΣΥΡΙΖΑ, την πτώση της κυβέρνησης και με κάθε τρόπο αλληνόρθωση του πελατειακού κράτους, των σκανδάλων. Άρα λοιπόν, τουλάχιστον η πολιτική γραμματεία βγάλει μια τέτοια ανακοίνωση και θεωρεί ότι στο στόχαστρο είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προφανές δηλαδή, θα αυτό, θέλανε αυτή τη στιγμή, κατά την άποψη εννοώ, έτσι όπως εκφράστηκε από την πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, την πτώση της κυβέρνησης. Κάποιος που να υπογράψουν τόσα και άλλα τόσα, κύριε Δάρα. Απλά. Έτσι, απλώς προσπαθώ να εξηγήσω. Ότι τα οικονομικά. Αυτό ήταν το βασικό μου σκεπτικό. Ότι τα οικονομικά μεγέθη της χώρας μας δεν δικαιολογούν παρά μόνο για πολιτικούς λόγους μία τέτοια πίεση ασφυκτική η οποία ασκείται. Όμως ξαναλέω, έχουμε φτάσει μέσα σε αυτά τα πλαίσια, στα δύσκολα πλαίσια. Γιατί ζούμε δύσκολες στιγμές. Ναι. Δεν θέλω να ωρεοποιήσω σε καμία περίπτωση τίποτα. Έστω και αν έχουμε πετύχει. Να μην υποκύψουμε στα 4 δισεκατομμύρια μέτρα που έλεγε το Διεθνές Συμβασματικό Ταμείο το Δεκέμβρη μόνο μερί και να έχουμε αυτή τη φόρμουλα των μέτρων και αντίμετρων. Που όμως και αυτό δυσκολίες έχει. Δεν το κρύβουμε. Όμως πιστεύω ότι στα περισσότερα ζητήματα υπάρχει, θα έλεγα, σύγκληση. Υπάρχει το έδαφος για την τεχνική συμφωνία. Και πιστεύω θα γίνει γρήγορα. Υπάρχει το έδαφος για την τεχνική συμφωνία, αλλά όπως στην αρχή ρώτησε ο κύριος Δάρας και θέλω να το επαναλάβω, δεν θα κλείσει αν δεν θα κλείσει το σύνολο. Γιατί αυτό? Γιατί επιμένουμε σε αυτή τη λογική? Επιμένουμε διότι αυτό είναι που μπορεί να δώσει ένα καθαρό διάδρομο με ένα χρονικό ορίζοντα, δηλαδή και η ρύθμιση μεσοπρόθεσμα του χρέους και βεβαίως και τα πρωτογενή πλεονάσματα που είναι συγκοινωνούντα δοχεία αυτά τα δύο μεγέθη, έτσι ώστε να μπορεί να υπάρχει ένας καθαρός διάδρομος και από εκεί και πέρα να παλέψουμε για μια παραγωγική ανασυγκρότηση δίκαιη ανάπτυξη. Κύριε Μαντά, άρα αυτό το τελευταίο κομμάτι στη δήλωση του Πρωθυπουργού, ότι από τη στιγμή που τα μέτρα θα παρθούν το 2019 και το 2020 και έρχονται σαν αντίδωρο, λέει, για τη ρύθμιση του χρέους, δεν μπορούν, λέει, να εφαρμοστούν αν δεν υπάρξει ρύθμιση του χρέους. Είναι λοιπόν σαφές από αυτή τη δήλωση ότι σε αυτή τη συμφωνία θα υπάρχει και ρύθμιση του χρέους. Καταρχήν, κύριε Δαράκη, όπως. Μιλάμε και για τα, για τα μεσοπρόθεσμα μετά, φαντάζομαι. Βεβαίως. Όχι για τα βραχυδρόθεσμα. Όπως είπατε κι εσείς, μιλάμε για το 19 και μετά. 19, έχουμε 20. Λοιπόν αρκετό χρόνο μπροστά μας και βεβαίως μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, γι' αυτό λέμε να κλείσει ο σύνολο, μπορούν πράγματι να παραμετροποιηθούν τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Αυτή είναι η επιδίωξη και νομίζω ότι έχουμε σοβαρές προοπτικές και πιθανότητες να μπορέσει να κλείσει αυτή η δύσκολη στιγμή για να περάσουμε σε μια προσπάθεια θα έλεγα πάρα πολύ εντατική για να ανορθώσουμε την οικονομία. Μάλιστα. Και την κοινωνία. Κύριε Μηταράκη, ο